Και ελάτε να αλλάξουμε κλίμα και διάθεση και να πάμε ζωντανά στη Μελίνη, εκεί όπου η ελπίδα ζωντανεύει μέσα στην καμένη γη. Οι προετοιμασίες για το αυριανό παιδικό φεστιβάλ είναι πυρετώδεις. Μας περιμένει εκεί η Μαρία Ανδρονίκου. Μαρία, σε χαιρετώ. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι όπως τα έχεις αναφέρει είναι. Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το δεύτερο Μελένιο Παιδικό Φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ μοναδικό, το οποίο πραγματικά είναι αφιερωμένο στις μέλισσες αλλά και τα παιδιά, το μέλλον του πλανήτη μας. Ένα φεστιβάλ το οποίο εστιάζει στην εκπαίδευση τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων για τον μαγικό κόσμο της μέλισσας, που όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι για τον πλανήτη μας. Περισσότερα όμως θα μας πει ο κύριος Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο οποίος έχω δει. Μου, για να ξέρει ο κόσμος, να πούμε στον κόσμο τι θα περιλαμβάνει, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό το φεστιβάλ. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα. Περιμένουμε τον κόσμο αύριο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μιλάμε για 20 και πλέον εκθέτες. Μιλάμε για μελισσοκόμους και όλα τα προϊόντα κυψέλης από την περιοχή των μελισσοχωριών. Μιλάμε για 10 και πλέον εργαστήρια που θα μπορέσουν να απασχολήσουν και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά και τους μεγάλους. Έτσι λοιπόν δίνουμε την ευκαιρία μέσα από τα παιδικά εργαστήρια να μάθουν ό,τι αφορά τον κόσμο της μέλισσας. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και ένα πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα αφιερωμένο το φετινό φεστιβάλ στο χορό της μέλισσας, στα περιβόητα οχταράκια όπως τα λέμε, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο βρίσκει το νέκταρ και επικοινωνεί με τις άλλες μέλισσες για να το φέρουν στην Κυψέλη. Ακριβώς αυτά τα οχταράκια, τα παιδικά χορευτικά που θα είναι αύριο εδώ, θα προσπαθήσουν να μας τα δείξουν επί σκηνής. Παράλληλα έχουμε τον Νίκο, τον παραμυθά, τον τραγουδοποιό, που θα τραγουδήσει τη μέλισσα της Σουσού, αλλά και το τραγούδι το οποίο έχει γράψει ειδικά για το μέλι και τη μελίνη. Και το απόγευμα ένα όμορφο μουσικό πρόγραμμα που θα μας ψυχαγωγήσει μαζί με χορευτικά από ενήλικες πλέον. Έτσι λοιπόν με τη γαστρονομία, με τα εργαστήρια, με τη γνώση, όλα αυτά σε μια μέρα για μια οικογένεια να πάρει την ευκαιρία και να επισκεφτεί τη Μελίνη σε ένα χώρο χωρίς αυτοκίνητα. Το κέντρο του χωριού έχει κλείσει ειδικά και αποκλειστικά για το φεστιβάλ. Έτσι λοιπόν, σε μια απόσταση σχεδόν ένα χιλιόμετρο, τοποθετημένα όλα, το μελισσόπαρκο, η γωνιά της γνώσης, δύο ταβέρνες που περιμένουν να εξυπηρετήσουν, αλλά και ταυτόχρονα μικρογεύματα στο χώρο του φεστιβάλ που μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες του καθενός. Και όλα αυτά, Γιάννη, να προσθέσω εγώ ότι έχουν ως βάση το μέλι και την μέλισσα. Να πούμε ότι ο χώρος είναι προσβάσιμος για όλους τους συνανθρώπους μας και για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Είναι πραγματικά μία γιορτή, όπως έχω αναφέρει και πριν, για τα παιδιά, τα οποία όλες οι δραστηριότητες οι οποίες θα λάβουν χώρα έχουν ως βάση την εκπαίδευση, να γνωρίσουμε το μαγικό κόσμο της μέλισσας, να μάθουμε πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά της στον πλανήτη, αλλά και πώς εμείς ως πολίτες αυτού του πλανήτη να την προστατεύσουμε, αλλά και να της δώσουμε χώρο είτε στα σπίτια μας χρησιμοποιώντας τα ξενοδοχεία μελισσών, τα οποία τα παιδιά θα μάθουν να φτιάχνουν τα ίδια και να τα έχουν έτσι στα σπίτια τους. Ακόμα και τα φαγητά έχουν ως βάση το μέλι. Όλες οι δραστηριότητες είναι δραστηριότητες γύρω από αυτό το κομμάτι. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για μια κυριακάτικη βόλτα στα ορεινά. Μια περιοχή η οποία, να σας αναφέρω, ότι είναι βαθιά στους αιώνες φημισμένη για τη μελισσοκομεία. Άνθρωποι ακόμα και σήμερα έτσι κληροδότησαν αυτή την κληρονομιά. Είμαστε τα μελισσοχώρια, τα περίφημα μελισσοχώρια που ανήκουμε εδώ στην ευρύτερη περιοχή, που πέρσι πριν από ένα χρόνο, Γιάννη, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι αυτή η περιοχή ήταν βαθιά πληγωμένη από τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαν γίνει στις 3 Ιουλίου. Ένα χρόνο μετά λοιπόν σηκώνουμε μανίκια και ο κόσμος, περιμένουμε έτσι να υποδεχτούμε τον κόσμο. Ένα ολοήμερο εκπαιδευτικό πάρτι, θα έλεγα εγώ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Μαρία, σε ευχαριστώ.